Κοντά μας και ο Αντώνης Προμπονάς, αρχηγός στον Άρη Καλαμακίου. Αντώνη, νέα χρονιά για τον Άρη Καλαμακίου. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία την περσινή αγωνιστική περίοδο, τι να περιμένουμε την προσεχή αγωνιστική περίοδο και αν θεωρείς ότι μπορείτε να κάνετε ένα βήμα παραπάνω και να τερματίσετε σε ακόμη ψηλότερη θέση. Κυριάκο, καλησπέρα. Κοίταξε να δεις. Πέρυσι η ομάδα μπορεί να μην φαινόταν, ήταν πάρα πολύ καλή. Φάνηκε με τα αποτελέσματα στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο, παρόλο που στο δεύτερο γύρο λίγο πέσαμε. Φέτος η ομάδα απλά το δείχνει και με την εικόνα, με τις μεταγραφές και με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με τη διοίκηση, με το Μανολιάδη, με όλους. Πιστεύω θα πάμε καλύτερα από πέρυσι. Τα έλεγα και πέρυσι δηλαδή που με είχαν ερωτήσει ότι την πιστεύω πολύ την ομάδα. Προσπαθούμε να καθιερωθούμε ως μια ομάδα της Α κατηγορίας που θα είμαστε πάντα στις ψηλές θέσεις. Αυτό πιστεύω και ό,τι έχει ο Θεός δεν ξέρω τι να σου πω. Φέτος έχετε διαφοροποιηθεί σε πολλά πράγματα, έχετε πάρει ακόμη καλύτερους παίχτες, έχετε ενισχύσει με πολύ ποιοτικές προσθήκες στο ρόστερ σας. Όμως νομίζω θα πρέπει να κάνεις μια ειδική αναφορά, διότι γνωρίζεις και καλύτερα τον κύριο Μανολιάδη, για την προσθήκη του κύριου Μανολιάδη, πόσο ανεβάζει το πρεστίζ του συλλόγου και τι είναι αυτό που είχατε στις πρώτες σας κουβέντες με το που ήρθε στην ομάδα. Κοίταξε να δεις, ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον ξέρει όλος ο κόσμος. Μόνο και μόνο από αυτή τη μεταγραφή που έκανε η ομάδα ανέβηκε. Τώρα ξαφνικά ο Άρης Καλαμακίου το γνωρίζουν όλοι. Έχει γίνει μια ομάδα η οποία περιμένουν πολλά από αυτήν λόγω του Γιώργου και λιγότερο λόγω των ποδοσφαιριστών. Τώρα ονόματα και αυτά μπορεί να μην ξέρουν, αλλά τον Γιώργο τον ξέρουν σίγουρα ότι θέλει να πρωταγωνιστεί. Θέλει να είναι πάντα κυρίαρχος στα παιχνίδια του και οπότε και εμείς έχουμε πάρει αυτό το vibe από τον Γιώργο. Προσπαθούμε και αυτός εδώ όσο μπορεί και έρχεται να μας λέει τα δικά του, να του λέμε και εμείς τα δικά μας τα προβλήματα και όλα να τα λύνουμε. Θα δείξει η πορεία. Πάντα ο Γιώργος θέλει να πρωταγωνιστεί και εμείς θέλουμε το ίδιο. Οπότε θα δείξει το μέλλον. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Για να πετύχετε μια καλύτερη πορεία σχέση με πέρυσι, τι λάθη θα πρέπει να αποφύγετε και τι στοιχεία θα πρέπει να προσθέσετε στο παιχνίδι σας. Κοίταξε να δεις, όπως και πέρυσι που είχαμε μια πολύ καλή έδρα, πάντα μετράει έδρα, είτε έχεις κόσμο είτε όχι, είναι το γήπεδό σου, άλλα τα μέτρα στα εκτός έδρας. Και πέρυσι εδώ πέρα ήμασταν σχεδόν αίτητοι, ειδικά στον πρώτο γύρο, όλες οι ομάδες δυσκολευόντουσαν, απλά φέτος θέλουμε να βάλουμε λίγο πιο κυριαρχικό παιχνίδι, να κρατάμε περισσότερο την μπάλα, έχουμε πάρει πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο, κακά τα ψέματα, οπότε το πρόβλημα πιστεύω έχει λυθεί με τους παίχτες που είχαμε, δηλαδή είχαμε λίγο πιο μικρό ρόστερ. Φέτος η ομάδα πάει για ψηλότερα, οπότε πιστεύω δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Αντώνη, πέρυσι ο Άρης Καλαμακίου κατά τη γνώμη σου απέδειξε ότι τα λεφτά δεν παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά εφόσον έχεις ένα καλό κλίμα και μια μαγιά καλή παιχτών, μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα. Σίγουρα, Κυριάκο, το πρώτο πράγμα είναι τα αποδυτήρια για μένα. Εγώ το έχω δει και σε άλλες χρονιές που ήμουν σε άλλες ομάδες, ότι τα αποδυτήρια είναι το α και το ω, να έχεις καλό κλίμα, είτε δεν παίρνεις πολλά λεφτά. Το θέμα είναι να ευχαριστήσεις να έρχεσαι εδώ πέρα, να παίζουμε την μπάλα μας και να είμαστε οικογένεια. Αυτό ήμασταν πέρυσι, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η ομάδα, παρόλο που στην αρχή ξεκίνησε στραβά, δεν είχαμε τις απαραίτητες προδιαγραφές για να μείνει η ομάδα, έτσι φαινόταν τουλάχιστον. Εμείς το πιστεύαμε, είχαμε καλό κλίμα. Σκεφτόμασταν ότι πρέπει να μείνουμε σοβαροί, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι παρόλα τα κακά αποτελέσματα και έτσι το καταφέραμε και σχετικά εύκολα. Δηλαδή, πρωταγωνιστήσαμε και στον πρώτο γύρο, κακά τα ψέματα. Κοίταξε να δεις, φέτος απλά δεν παίζουν μπάλα τα λεφτά, παίζουν μπάλα τα ονόματα. Εγώ αυτό ξέρω. Δηλαδή, το όνομα Μανουλιάδης έχει παίξει τεράστια σημασία φέτος στην ομάδα που είναι εκτός γηπέδου και όχι εντός γηπέδου. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, και σου ευχόμαστε καλή σεζόν. Να είσαι καλά, Κυριακό.